πολιτών. Στόχος μοναδικός, γιατί ούτε φορέας πολιτικός είμαστε, ούτε πρόκειται να γίνουμε. Σπίτια μας θέλουμε να γυρίσουμε, αλλά ελεύθεροι. Στόχος μας να ενώσουμε όλες τις πατριωτικές φωνές που υπάρχουν. Μόνο αν γίνει αυτό το ενιαίο πατριωτικό μέτωπο, αδέρφια, θα τα καταφέρουμε να νικήσουμε αυτό το άθλιο σύστημα. Φτάνει πια με τον διασυρμό του. Είμαστε πατριώτες, είμαστε εθνιστές, είμαστε εθνικιστές και δεν τρεπόμαστε. Η Ελλάδα δεν εχμαλωτίζεται. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Μετά από τόσα χρόνια βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς κατοχής. Μας έχουν επιβάλει όλα αυτά οι ξένοι δανειστές μαζί με το ενδοτικό πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας, που ένας μετά τον άλλον εναλλάσσονται με στόχο να μας διώξουν από αυτόν τον τόπο. Θέλουν αυτό το χώρο, θέλουν αυτή την πατρίδα που είναι δικιά μας, τη βλέπουν ως οικόπεδο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο φυσικός πλούτος αυτής της χώρας. Όλοι εμείς, Έλληνες, αριστεροί, δεξιοί, από όπου κι αν προέρχεται ο καθένας από εμάς, από όπου κι αν έχει πολιτική αφετηρία, ένα και μόνο πράγμα πρέπει να έχει στην καρδιά του: την απελευθέρωση, την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Όποιος εκπροσωπεί πολιτικό φορέα, συλλογικότητα, οτιδήποτε, βεβαίως και θα έχει ολιγόλεπτο βήμα να μιλήσει. Δεν λογοκρίνουμε κανέναν. Όποια εξάλλου αγωνίζονται για την ελευθερία της πατρίδας, σήμερα είναι εδώ κάτω από αυτόν τον ήλιο μαζί μας. Δεν έχουμε λοιπόν να φοβηθούμε τίποτα. Παρακαλώ. Λέγομαι Καραμαδούκης Γεώργιος, είμαι συγγραφέας και εκπροσωπώ το αριστοκρατικό πολίτευμα. Προσωπικώς πιστεύω ότι μέσω της δημοκρατίας δεν έχουμε πολλά περιθώρια να αποκτήσουμε ένα εθνικό καθεστώς στο οποίο δεν θα έχουμε ομήρους εγμαλώτους τους στρατιώτες μας. Είμαστε εδώ λίγοι, αλλά να ξέρετε ότι πάντα από λίγους γινόταν και ξεκινούσαν οι επαναστάσεις. Και από τους λίγους λοιπόν θα ξεκινήσει αυτό το ποτάμι της οργής που θα παρασύρει όλους τους υπολείπους, τους εθνικά σκεπτόμενους, που τώρα βεβαίως δηλιάζουν. Δηλιάζουν να μπουν στο προσκήνιο, διότι αυτό το παρακράτος της αριστεράς έχει δημιουργήσει αυτόν τον φόβο. Έλληνες, Ελληνίδες, ζητούμε εδώ σήμερα την ελευθερία των στρατιωτικών μας. Να πρωτοφωνάξουμε ζήτω η αιωνία Ελλάς, ζήτω ο ελληνικός πολιτισμός, ζήτω η ελληνική αριστοκρατία, για ένα κράτος αρίστων εθνικά σκεπτωμένων. Να είστε όλοι καλά. Καλά, να είστε όλοι καλά. Δεν είμαστε λίγοι, γιατί είμαστε πάρα πολλοί.